Περίπου 2 χρόνια έχουν περάσει από την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του λιμανιού του Κολυμβαρίου που κατασκευάστηκε το 2000. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του φάνηκαν οι ελλείψεις και οι κακοτεχνίες σε ό,τι αφορά στον ελιμενισμό των αλλιευτικών σκαφών και οι ψαράδες συνέχισαν να χρησιμοποιούν το αλλιευτικό καταφύγιο της περιοχής. Σήμερα όμως η εικόνα που παρουσιάζει είναι τελείως διαφορετική, καθώς τα 5.700.000 ευρώ των εργασιών αποκατάστασης έπιασαν τόπο. Ήταν μια μελέτη η οποία πέτυχε τα αποτελέσματα που έπρεπε και αυτό μας χαροποιεί και αποτελεί μάλιστα και αντικείμενο έρευνας και ενδιαφέροντος και από την υπόλοιπη Ελλάδα πώς έγινε αυτό το αποτέλεσμα. Γνωρίζετε ότι στο Κολυμπάρι γίνεται τριπλό έργο. Το έργο ότι απέδωσε φαίνεται πολύ απλά και στα δεκάδες μέτρα που κέρδισαν οι λουόμενοι στην παραλία που επέστρεψε ανατολικά του λιμανιού, όταν μέχρι την τοποθέτηση των 3 κυματοθραυστών τα κύματα έφταναν μέχρι τις αυλές των επιχειρήσεων και των σπιτιών της περιοχής. Το έργο της επέκτασης του προσύνεμου μόλου και οι 3 κυματοθράυστες απέδωσαν εδώ στην παραλία του Κολυμβαρίου, όπου εμφανίστηκε ξανά η ακτή. Το επόμενο βήμα τώρα είναι η ολοκλήρωση της χερσαίας ζώνης της ανάπλασης και ο στόχος είναι εκτός από τα σκάφη τα αλλιευτικά να δένουν και τουριστικά. Ο Δήμος Πλατανιά θέλει την εκμετάλλευση του λιμανιού και από σκάφη αναψυχής και προσδοκά στο να πάρει τη συγκεκριμένη άδεια, ώστε στην περιοχή να δένουν ταχύπλοα και ιστιοφόρα για τουριστικούς λόγους, γεγονός που θα αναβαθμίσει το Κολυμπάρι. Το λιμάνι του Κολυμβαρίου έχει μπει στο πρόγραμμα ΑΛΙΕΑ στο Υπουργείο Γεωργίας και κατά κύριο λόγο είναι αλλιευτικό λιμάνι. Προηγείται η χρήση αυτή και στις δυνατότητες που υπάρχουν, τα περιθώρια που υπάρχουν, θα δούμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και περαιτέρω. Το Λιμενικό Ταμείο Χανίων τώρα, σε συνεργασία με το Δήμο, μελετούν την τοποθέτηση και των υπόλοιπων 4 κυματοθραυστών που προέβλεπε η μελέτη σε απόσταση μισού χιλιόμετρου ανατολικά του λιμένα Κολυμβαρίου. Η μελέτη είχε διάφορα σενάρια. Τι αποτελέσματα θα έχει στην αχτή η κατασκευή των 3 νησίδων, των 4, των 7. Και εκτελέστηκε αυτή τη στιγμή το πρώτο σενάριο. Για να γίνουν μέχρι 7. Χρειάζεται μια ειδική οικολογική μελέτη, την οποία την εκπονούμε τώρα με το ΛΚΕΘΕ και μάλιστα με ίδιους πόρους για να συντομεύσουμε τις διαδικασίες. Και από εκεί θα φανεί και αν θα πάρουμε την έγκριση από το Υπουργείο το ΕΠΕΧΟΔΕ και το Υποδομών για να συνεχίσουμε το έργο αυτό, το οποίο είχε σχεδιαστεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.